Να πω δύο λόγια εισαγωγικά και θα προχωρήσουμε αμέσως μετά. Πρόεδρε, το πρόγραμμα 5567 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 4-5 χρόνια περίπου, αλλά από το 20 και μετά ενισχύθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ μέχρι τις εκλογές ήταν στο πρόγραμμα αυτό γύρω στους 1.000-1.500 ανθρώπους. Αλλάξαμε λίγο τις προδιαγραφές. Πήγαμε σε μεγαλύτερες ταχύτητες, το αναδιαρθρώσαμε και πλέον είναι 8.000 και πλέον οι ωφελούμενοι. Όπως θυμάσαι, όταν συναντήθηκες με τους δημάρχους της Δυτικής Αθήνας, σου είχαν πει πόσο ευχαριστημένοι είναι αυτό το πρόγραμμα. Και αυτή είναι και η δική μας εμπειρία, του Σπύρου, η δική μου, όπου έχουμε ανθρώπους από αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει απόδοση και όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί που τους χρησιμοποιούν, οι Δήμοι, οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και ακριβώς επειδή το πρόγραμμα αυτό για μας έχει μια ξεχωριστή αξία, προτείναμε στον Πρωθυπουργό, το ίδιος ο Χρήστος θέλει να συνομιλήσει μαζί σας για να δει τη δική σας εμπειρία, να του πείτε τι έχετε δει στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, τι προτείνετε για το μέλλον, για να δούμε και πώς θα προχωρήσουμε. Και θα πρότεινα πλην του κυρίου Σπύρου Πρωτοψάλτη, που τυχαίνει κάπως να γνωρίζονται με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, τη διοικητή μας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, θα πρότεινα να συστηθείτε για πολύ λίγο, έτσι ώστε και ο Πρόεδρος να έχει μια εικόνα. Να δω μια κουβέντα εισαγωγικά μόνο. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να σας γνωρίσω. Πράγματι, κουβεντιάζαμε με τον Κωστή, παίρνοντας αφορμή από μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τους δημάρχους της Δυτικής Αθήνας, που μετέφεραν πόσο ικανοποιημένοι ήταν οι ίδιοι από το πρόγραμμα αυτό, και διότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από δημότες τους, αλλά και διότι τελικά καλύφθηκαν ανάγκες από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια εμπειρία και σημαντική προστιθέμενη αξία στις θέσεις στις οποίες απασχολούνται. Και για μας οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, και επειδή δίνουμε πάντα μια μεγάλη έμφαση στην απασχόληση των νέων, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και στις ηλικίες τις οποίες συζητάμε έχουμε τη δυνατότητα να δρομολογούμε προγράμματα τα οποία είναι αμοιβαία ωφέλιμα. Και γι' αυτό ήθελα να συναντηθούμε, να μου μεταφέρετε λίγο έτσι τις προσωπικές σας εμπειρίες, τι έχει πάει καλά, πώς ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα, ποια είναι η εμπειρία σας τώρα που επιστρέφετε σε μια παραγωγική δραστηριότητα και τι ενδεχομένως μπορούμε να βελτιώσουμε, διότι η πρόθεσή μας είναι να επεκτείνουμε το πρόγραμμα, να προσθέσουμε ακόμα 6.500 θέσεις, και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι στο σχεδιασμό της επόμενης φάσης θα έχουμε ενσωματώσει τις θετικές εμπειρίες από αυτό το οποίο κάναμε μέχρι σήμερα. Βασίλη Λίτσα, είμαι 58 ετών, είμαι δημότης Νέας Σμύρνης και είμαι στο Δήμο Νέας Σμύρνης, στο γραφείο Δημάρχου, από το Μάρτιο του 2021. Πιο προέρχομαι από την Αγροτική Τράπεζα, η οποία εξαγοραστήκε από τον Πειραιώς, έφυγα από την Ρωσία, έκανα δικό μου μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος για 3 χρόνια, παρέδωσα τα σκύπτρα σε ένα φιλικό πρόσωπο και δεν με εξέφρασε τόσο πολύ, μέχρι που βρήκα αυτό το πρόγραμμα, το οποίο με ενθουσίασε, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά και οικείο σε αυτά τα οποία έκανα όλα τα χρόνια, δηλαδή διοικητική υποστήριξη, γραμματιακή υποστήριξη, εσωτερικών έλεγχο, γραμματεία, γενικά συμβούλια χορηγήσεων, δηλαδή υπήρχε αυτή η εμπειρία. Με αποτέλεσμα, με το που μπήκα στο Δήμο και μετά από αξιολόγηση που έβαλα στον Δημάρχο μου, ήταν πολύ ομαλή η μετάβαση. Ήταν οικείο, ήταν δικό μου, με ξετρέλανε και η απόδοσή μου, δηλαδή, εκτοξεύθηκε και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και το Θεό ευχαριστώ και την καλή μου τύχη. Και είμαι τώρα εκεί και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Εν ολίγης. Έχω την τύχη να είμαι μαζί με τον κύριο διοικητή από εδώ. Ξεκίνησα να προσδιοθήκα ως δικηγόρος, νομικός, ασχολούμενος με το κτηματολόγιο αποκλειστικά. Γιατί η ΔΥΠΑ έχει αναλάβει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του πρώην ΟΕΚ. Πολύ παραγωγική δουλειά, άκουσα ευχαριστημένος και από το περιβάλλον και από τους συνεργάτες. Το αντικείμενο το δουλεύουμε με ζήλο, με πάθος, όλοι όσοι
ανταποκρινόμαστε σε αυτό το κομμάτι, το αντικείμενο, το οποίο είναι άκρως κοινωνικό. Οι ωφελούμενοι είναι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα. Ο οργανισμός έχει παντού τα χέρια του. Και όλους προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Το βλέπω και από μέσα. Όταν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, λες, κατακρίνεις το δημόσιο. Όταν όμως το ζήσεις και από μέσα και δεις ότι υπάρχουν και στο δημόσιο αξιόλογοι άνθρωποι, επιστήμονες, κοιτάνε τη δουλειά τους, τότε είναι ένας λόγος και ένα κίνητρο και για σένα να αποδώσεις. Επειδή το πρόγραμμα τώρα αυτό απευθύνεται σε άτομα τα οποία είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, προσωπική μου έτσι, παράκληση θα ήταν να το δείτε, μήπως υπάρχει κάποια, βέβαια πρέπει να ασχοληθούν κι άλλοι. Ώστε εδώ να μπορούσε να γίνει, ας πούμε, μια χρονική επέκταση, κάτι της, ούτως ώστε να καλυφθούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εντάξει, το άλλο σύμφωνα είναι 69 ετών και να βγαίνει στα 62 σε σύνταξη και να θέλει ένα χρόνο. Αυτός μπορεί να μου πει, μπορεί να πάει στο Ταμείο Ανεργίας. Ο άλλος μπορεί όμως να έχει ένα κενό 3 ετών ή 4, το οποίο είναι δύσκολο να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Δύσκολα θα πάρει κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας. Αν μπορούσε να γίνει κάποια τροποποίηση, επέκταση, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να καλυφθεί νομικά το ζήτημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια έξοδο και από τον εργασιακό μας βίο, όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Αυτά είναι. Μάλιστα. Ζαΐρη Θεμελίνα ονομάζομαι, είμαι 62 χρονών. Δούλευα σε ιδιωτικό τομέα σε εργατικό κέντρο για 25 χρόνια. Έμεινα άνεργη για κανένα χρόνο. Μετά μπήκα στο πρόγραμμα του ΟΕΔ, με βοήθεια βέβαια έτσι. Από τον ΟΕΔ με βοήθησαν πάρα πολλοί οι άνθρωποι εκεί. Είμαι στα ΚΕΠ του Κορδαλού. Ναι, πολύ ευχαριστημένη αυτό που λέει και ο κύριος. Οι συνάδελφοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Αφομοιώθηκα στον χώρο πάρα πολύ καλά. Λένε ότι είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Πώς είναι η μετάβαση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα? Δύσκολο, γιατί είναι άλλη νοοτροπία. Εγώ μπήκα με την νοοτροπία του ιδιωτικού και επειδή όταν είσαι στον ιδιωτικό έχεις και ένα φόβο, θες να είσαι καλή και το ίδιο προσπάθησα να κάνω και στο δημόσιο. Προσωπικά τώρα λίγο με παρεξήγησαν, γιατί μπήκα λίγο πιο φουριόζα, πράγμα, φουριόζα. Οπότε εντάξει, λύθηκε άμεσα το θέμα, δεν κακώς το ανέφερα βέβαια, αλλά τέλος πάντων μια χαρά όλα. Είμαι εκεί τώρα 1,5 χρόνο σχεδόν. Λίγη σύμβασή μου το Μάρτιο του 2023. Ναι. Θα είμαι 63 χρονών, μετά δεν ξέρω τι θα κάνω. Και αυτό που είδε και ο κύριος, καλό είναι αν μπορεί και λίγο να το επεκτείνεται. Γιατί είναι δύσκολο μετά. Είναι πολύ δύσκολο μετά. Κύριε Υπουργέ, ονομάζομαι Παύλος Σταδρίας, είμαι 55 ετών, γονέας 2 ανήλικων παιδιών. Ναι. Αυτό το διάστημα εργάζομαι στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΥΠΑ. Προέρχομαι από 18 μήνες ανεργίας, άνεργοι και οι δύο γονείς. Αυτό είναι ένα κομμάτι που μερικές φορές ξεφεύγει. Όταν σε ένα σπίτι είναι και δύο άνεργοι, υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Η τελευταία εργασία ήταν στο Δήμο του Ηρακλείου, Αττικής, με 8 μήνες πάλι σύμβαση. Γιατί το ξέρετε, όταν περνάς λίγο τα 50, ό,τι βιογραφικό και να έχεις, αυτό δεν το υπολογίζει κανένας. Πριν τι κάνατε? Δημοσιογραφία. Παράλληλα γράφω και βιβλία. Ελεύθερο. Ναι. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό που έχουμε πει και στον κύριο Πρωτοψάλτη, είναι αυτό που λέμε μία στήριξη από το κράτος, το ότι στους γονείς να έχουν αυτή τη στήριξη στο τι θα κάνουμε μετά. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, εκ των πραγμάτων ο άλλος θα προτιμήσει και στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο, κάποιο νεότερο, γιατί θα δώσει λιγότερα χρήματα. Και απλά μας κόβεται εμάς η ελπίδα στο να συνεχίσουμε να ζούμε κανονικά. Αυτή η ηλικιακή διάκριση αξιότιμη πρωθυπουργή είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αφού ακούσουμε λίγο έτσι, να εξοικειωθώ λίγο με τις προσωπικές σας ιστορίες. Ονομάζομαι Λουκάκη Μαριλένα. Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη. Δούλευα 27 χρόνια. Είναι γνωστή η κατάληξη του οργανισμού και ήμουν άνεργη για 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ώσπου βρέθηκε το πρόγραμμα, το οποίο όντως
Όντως είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο και μου έδωσε πραγματικά μία ευκαιρία να εργαστώ στον τομέα μου, να αρχίσει ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπειά μου να επανέρχεται, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν κάποιος μένει άνεργος, καταρακώνεται. Καταρακώνεται και κοινωνικά και ψυχολογικά, γίνεται μία δολοφονία του ατόμου, ειδικά οι ηλικίες μας. Όταν εγώ έμεινα στα 51 άνεργη, δεν με παίρνει κανένας. Και ο χώρος είχε τρομερή κρίση. Τι κάνατε στον τόπο τότε? Ήμουνα στον οικονομικό τομέα, στη διαχείριση πελατών, στις συνδρομές. Mm-hmm. Στην τιμολόγηση, στην reports, αρχειοθέτηση, τα πάντα. Βρήκα μία αντίστοιχη δουλειά μέσω ΟΑΕΔ, που μου την πρότεινε ο ΟΑΕΔ και το είπα και στον κύριο Πρωτοψάλτη ότι έκανε εξαιρετική δουλειά ο ΑΕΔ του Αμαρουσίου, γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου πρότεινε για το λογιστήριο του ΟΑΚΑ, του Ολυμπιακού Κέντρου. Ναι. Και πραγματικά, στην αρχή, όπως είπε και η κυρία, λυπάμαι, δεν θα συγκρατήσει το όνομά σας, ήταν λίγο δύσκολη προσαρμογή, γιατί ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα έχει πραγματικά κάποια διαφοροποίηση. Αλλά μετά τον βρίσκεις στο ρυθμό. Ναι. Τον βρίσκεις και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Απλώς είναι λίγο διαφορετικά. Και βρήκα, λέτε, αυτό το πρόγραμμα και πραγματικά... δηλαδή γίνομαι πάλι δημιουργική και ξαναεντάσσομαι στην αγορά εργασίας. Αλλά τελειώσει. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Τι γίνεται, αλλά γίνεται μετά. Ναι. Και μετά τι θα γίνει. Ναι. Όλο το μετά στα 55, μετά που σπούδασα οικονομικά, δούλεψα 34 χρόνια, τα τελευταία 30 σε πολυεθνική. Έχω περάσει από κοστολόγηση, budgeting, reporting, λογιστική, φοροτεχνικά, τα πάντα. Είμαι από τις λίγες περιπτώσεις που έμειναν μέχρι τα 53 στην εταιρεία, γιατί στον ιδιωτικό τομέα, όσο καλός και να είσαι και για όσο και να δουλεύεις, όταν περάσει τα 45 απαξιώνεσαι. Αναγκάζεσαι να φύγεις, δεν θα σε διώξουν και δεν θα ήθελα να σας πω και την εταιρεία μου, την οποία την υπεραγαπάω και ακόμα δεν έχω ξεκολλήσει βέβαια. Ναι. Ήταν όλη μου την καρδιά και όλος ο κόσμος δουλεύει έτσι. Αυτό μεταφέρουμε τώρα εμείς στο δημόσιο. Αυτό είναι ενδιαφέρον το οποίο λέτε. Δηλαδή, αισθανθήκατε πραγματικά ότι από μια ηλικία και πέρα, χωρίς να σας το πούνε ξεκάθαρα. Ναι. Και λυπούνται και αυτοί πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Και είναι ζήτημα, τι είναι, ζήτημα απολαβών, είναι ζήτημα. Δηλαδή, ότι θα προσλάβουν κάποιο νεότερο με λιγότερα λεφτά. Βέβαια, αυτό στην πραγματικότητα κοστίζει τελικά περισσότερο. Δεν κοστίζει περισσότερο όμως. Ναι. Ότι θα χρειαστούν 2-3 να σε αντικαταστήσουν και μέχρι τεχνογνωσία να περάσει αυτού. Σημασία έχει όμως τώρα για το δικό μας το πρόγραμμα. Αυτό που έγινε τώρα και είναι εξαιρετικό είναι ότι αντί να πάρουν νέα παιδιά για να μπορέσει να μειωθεί η ανεργία στην νεολαία, θέσανε τη δικιά μας τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη γνώση μας, την επιστήμη μας, να τη βάλουμε και το δημόσιο. Και έτσι εμείς πήραμε κάποια πράγματα από το δημόσιο, αλλά και αυτοί θα πάρουν από εμάς. Είναι και αυτοί ωφελούμενοι. Είμαστε και εμείς σίγουρα. Αλλά είναι και εκείνοι. Αυτό που είδα εγώ ήταν και κοινά και διαφορές. Τα κοινά είναι ότι κάθε επιχείρηση σε εμάς πρέπει να είναι κερδοφόρο. Είτε είναι οικονομικό το όφελος, είτε είναι πνευματικό, είτε είναι κοινωνικό, πρέπει να υπάρχει όφελος. Αν δεν υπάρχει, δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που μας κουράζει όταν πάμε στο δημόσιο. Οι άνθρωποι λειτουργούν αλλιώς και θυμώνουν μαζί μας. Πού είστε τώρα? Τώρα είμαι στο ΑΚΑ. Στο ΑΚΑ, σε ποιο κομμάτι του? Στο οικονομικό. Στο οικονομικό. Στο οικονομικό. Ναι, ναι. Όταν έγινε το πρόγραμμα, μέσα σε μία μέρα πρέπει να σας πω, είχα από 14 ΕΦΚΑ και το ΑΚΑ. Λέγω, προτίμησα να πάω στο ΑΚΑ, ήθελα πολύ. Ναι. Οπότε εγώ έβλεπα ότι είμαι απ' έξω, αλλά εγώ ήθελα να είμαι από μέσα. Ουσιαστικά ήταν μονόδρομος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είναι εκεί. Γίνεται δουλειά σπουδαία. Πιστεύω που να είναι θα φανεί αυτό, θα βγει πιο έξω. Ναι. Και έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Και εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε το δημόσιο, όσο και να θυμώνουν οι συναδελφοί μας. Πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι ο σκοπός είναι κοινός. Αγαπούν τόσο πολύ τον οργανισμό τους που είναι τόσα χρόνια, σε εμάς, ας πούμε, σε αυτό που σας λέω. Αλλά και εγώ νιώθω ότι εκεί μέσα μπορώ να κάνω έργο. Γιατί δεν είναι όπως μπαίνει σε μια εταιρεία που προσπαθεί να μάθει ένα πρόγραμμα, εδώ θα τα βάλουμε αυτά, θα τα μεταφέρουμε αυτή τη τεχνογνωσία. Νομίζω ότι και εσείς θα είστε αυτό. Εξαιρετικά. Κύριε Πρωθυπουργέ, λέγομαι Μαρτυλαράς Γιάννης. Προέρχομαι από μια θητεία περίπου 28 ετών στη βαριά βιομηχανία, σε μεγάλες σημαίνες επιχειρήσεις, στον χώρο των προμηθειών, σαν υπεύθυνος των προμηθειών ή προϊστάμενος logistics και ενασχολούμενος και με την ποιότητα.
ήταν πολύ σπουδαίο, έτσι, θεώρησα πολύ σπουδαίο αυτή την πρόσκληση από τον ΟΑΕΒ, που με έφερε, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΑ. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, ότι ήταν σπουδαίο ότι βρέθηκα να δουλεύω μετά από χρόνια σε μόνιμες εταιρείες, σε έναν οργανισμό που πρόσφερε σπουδαίο κοινωνικό έργο. Και γι' αυτό ακούω για μένα ένα εμφανιτήριο. Και κοστί, όπως έχουμε κουβεντιάσει, όχι πολύ γνωστή, δεν είναι το ΠΕΚΑ. Έτυχα πολύ καλής υποδοχής, δηλαδή ήταν πάρα πολύ θετικό και κάρδιο το κλίμα, ενσωματώθηκα αρκετά γρήγορα. Ισχύουν αυτά που ανεσυνάδελφοι, οι ρυθμοί ήταν τελείως διαφορετικοί. Και πιστεύω ότι έχω βοηθήσει αρκετά και πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Και γιατί μεταφέρουμε και μια μεγάλη εμπειρία, από ας πούμε στη μηχανογραφική οργάνωση, στο γεγονός ότι έχουμε μάθει να βελτιώνουμε τη δουλειά μας κάθε μέρα. Δηλαδή καλύτερη και όχι να είναι η ίδια η στατική, ας πούμε, όπως υπάρχουν αγκυλώσεις στον τρόπο λειτουργία του δημοσίου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία μας στον ΟΠΕΚΑ και έχω όλα τα κίνητρα για να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι αυτό που λένε οι συνάδελφοι, ότι ας πούμε σκοτώνουν τα άλογα των κεράσεων, ο ιδιωτικός τομέας, είναι μια μεγάλη ήττα της επιχειρησιακής γνώσης που έχουν αυτά τα στελέχη, η οποία κανονικά μπορεί να αξιοποιηθεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι και η γνώση που θα μαζέψουμε αυτά τα δύο χρόνια, η γνώση που ήδη έχουμε και μετά την γνώση οργανισμός, θα πρέπει να αξιοποιηθεί κι άλλο, δηλαδή ίσως με τον μια παράταση, αν μπορούσε να γίνει κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, λέγομαι Εφη Νέγκα. Έχω πολλά χρόνια εργασίας Αμερική, όπου σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Έχω έρθει στην Ελλάδα από το 1999 και μπήκα σε εταιρείες, στα τμήματα λογιστηρίου. Βασικά έκανα credit control και υποστήριξη γενικότερα στο κομμάτι το οικονομικό. Δεν είχα μείνει ποτέ άνεργη. Βρέθηκα άνεργη τώρα μετά το κορονοϊό, γιατί η εταιρεία που δούλευα, μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση, είδε ότι δεν πήγαινε καλά και είπαμε «ΟΚ, okay, θα αποχωρήσω για να θα βρω δουλειά». Έτσι έλεγα. Ήταν προς μεγάλη μου έκπληξη ότι η ηλικία ήταν πάρα πολύ απαγορευτική για εργασία. Στα 56, με ένα παιδί, η κόρη μου 25, μεγαλώνω μόνη μου, ξαφνικά τρόμαξα. Τι θα γίνει τώρα, και ήρθε το πρόγραμμα του ΟΑΕΒ με το ατομικό σχέδιο δράσης που μπήκα και έκανα και όλα αυτά και πραγματικά ένιωσα τόσο τυχερή και ευλογημένη. Απαντήσαν αμέσως, η επικοινωνία ήταν καταπληκτική. Δεν σας είπα, είμαι στο Μεταξά. Αλλά είμαι μόνο 2 εβδομάδες εκεί, οπότε δεν έχω πολλά ακόμα να πω. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πρόθυμοι να με μάθουν, να με εκπαιδεύσουν και κάτι άλλο, κύριε Πρωθυπουργέ. Ακόμα και στα διαλύματα συζητούν για τη δουλειά τους. Πώς μπορούν να λύσουν κάποια θέματα. Μου ανέτρεψε λίγο το στερεότυπο. Είναι γεγονός αυτό πραγματικό. Όπως είπανε και τα παιδιά εδώ πριν, και για μένα η ερώτηση είναι και η έννοια του μετά τα 2 χρόνια. Τι γίνεται, αν μπορούμε εκεί να ίσως να πεπίδευουμε το πρόγραμμα, ίσως κάτι να υπάρχει ένα παράθυρο μέχρι τη σύνταξη. Κύριε Πρωθυπουργέ, λέγομαι Καρτάνος Απόστολος. Η ζωή μου εξέγησε η εργασιακή από 14 ετών. Είχα το βουλιάριο Αγγελίκων το 1978. Έως τώρα έχω καλυμμένα 37 χρόνια ένσημα. Μου έλειπαν 3 χρόνια. Έχω σε όλη μου την εργασιακή ζωή, έχω δουλέψει σε ιδιωτικό τομέα και στην Εθνική Τράπεζα κάποια χρόνια. Έφυγα με μία εθελουσία έξοδο που ήταν πάρα πολύ καλή για εμένα, γιατί έκατσα και συνυπολόγισα τα σύν και τα πλήν της ζωής μου και λέω ναι, φεύγω. Μου έλειπαν 3 χρόνια. Γράφτηκα στο Ταμείο Ανεργίας, άνευ επιδομάτων όμως, λόγω της εθελουσίας που είχα φύγει.
από την Εθνική Τράπεζα, απλά και μόνο να εμφανίζομαι ως άνεργος, γιατί είχα μια 100% κάλυψη ό,τι αφορά το ασφαλιστικό κομμάτι, το υγείας. Ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό μέρος της κοινωνικής πολιτικής του κράτους μας. Κατόπιν αυτού, το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΕΔ μου έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετήσω, να βάλω, να εισαγάγω το βιογραφικό μου. Λέω, ας το κάνω αυτό. Πέρασε ένας χρόνος και ένα πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η σύμβουλος του ΟΕΔ, η κυρία Χατζηχρήστου, αν θυμάμαι το όνομα. Μου λέει, καλημέρα σας, ο κύριος Χαρτάνος. Λέω, ναι. Λέει, έχετε επιλεγεί για μία θέση. Λέω, για μένα ήταν δηλαδή κάτι το απροσδόκητο. Το απροσδόκητο, 100%. Ναι. Λέω, είμαι διαθέσιμος τώρα. Μπορώ να περάσω από εκεί, να σας φέρω ό,τι χαρτιά χρειάζεστε, να μπορέσω να ξεκινήσω. Αυτά τα 3 χρόνια, λοιπόν, τα οποία μου έλειπαν, για να κλείσω τα 40 χρόνια, αν και δεν θα είμαι 62, θα είμαι 61, ναι. Λέω, ευχής έργων είναι αυτό. Κατευθείαν, λοιπόν, μέσα σε 2 ημέρες, απέστειλα τα έγγραφα τα οποία μου ζητήθησαν. Δημιουργήθηκε μία συνέντευξη με τις διοικήσεις του ΕΦΚΑ, τις διοικήσεις διευθύνσεων του ΕΦΚΑ. Ορίστε. Να τα έκαμε στο τέλος. Βέβαια. Βέβαια. Και επιλέγει και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή από τις 10 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων Απονομής Συντάξεων. Πηγαίνοντας εκεί, αυτό που στενοχωρήθηκα ως άνθρωπος είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι και ήταν εκείνες τις μέρες πάρα πολύ αγχωμένοι, αλλά και ευχαριστημένοι που ελάμβαναν μέρος άνθρωποι καινούργοι. Έρχονται δηλαδή άνθρωποι για βοήθεια. Μπορώ να σας πω, η εμπειρία μου μέχρι αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική από θέμα χαρακτήρων των δημοσίων υπαλλήλων, μπορώ να πω. Δεν υπολόγιζα ότι θα είναι τόσο πολύ βάρβαρες οι συνθήκες αυτού του είδους συνταξιοδοτικό. Εκεί λοιπόν έχω δώσει όλο μου τον εαυτό και πιστεύω... Υπήρχε και υπάρχει μια ελαφριά έλλειψη μηχανογράφησης, γιατί πιστεύω ότι έχει προχωρήσει το σύστημα και ειδικά το σύστημα που δουλεύω πλέον, το καινούργιο που έχει δημιουργηθεί, είναι εξαιρετικό. Τα παλιά τα συστήματα θα πρέπει λίγο να έρθουν να κολλήσει το ένα με το άλλο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό θα βοηθήσει και θα βοηθήσει το κράτος γενικότερα να προχωρήσουμε σε άμεσα αποτελέσματα για τους συνταξιούχους, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν για σύνταξη. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ το γεγονός ότι μου έδωσε τη δυνατότητα το κράτος, χωρίς ένα τηλέφωνο, μόνο το τηλέφωνο που δέχτηκα. Αυτό ποτέ μου δεν το υπολόγιζα. Είναι ένα δηλαδή σημείο το οποίο θέλω να σταθώ. Συνήθως πάντα η εμπειρία είναι ότι εμείς πάμε και αναζητούμε, ναι, από το κράτος το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Ναι. Πάντα τώρα το κράτος έρχεται σε εμάς. Γι' αυτό το τονίζω. Ναι. Και πραγματικά αυτό. Και η ευγένειά τους. Ναι, ειλικρινά. Αυτό είναι. Και η επιμονή. Αυτό είναι, πιστεύω, και η επιλογή του είναι, είναι ό,τι πιο όμορφο και στο ψυχολογικό κόσμο ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εκτός πλέον αγοράς, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχετε εσείς ως συμβούλους, θα βοηθήσουν και βοηθούν καθημερινά τον κόσμο. Και θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ γι' αυτό ως αρμόδια όργανα του κράτους και να μπορέσουμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, είτε με τις απόψεις μας, είτε με κάποιες προτάσεις που μπορούμε να έχουμε μελλοντικά, εάν και εφόσον χρειαστείτε,
να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Πριν δώσω το λόγο στον Σπύρο, να ακούσω λίγο τις σκέψεις του, επιτρέψτε μου να αντιδράσω λίγο σύντομα σε αυτά τα οποία άκουσα, τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά, όχι απλά ενδιαφέροντα, αλλά πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Πρώτον, στέκομαι στο γεγονός ότι όλες και όλοι αισθάνεστε μία μεγάλη ικανοποίηση για τη δουλειά την οποία κάνετε. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο η μισθωτή εργασία, οι απολαβέστοτες εισπράττει κάποιος. Ειδικά για εσάς που μείνατε έξω από την αγορά εργασίας, αλλά αισθανόσασταν ότι έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε, η αξιοπρέπεια της εργασίας, η ικανοποίηση ότι μπορώ να είμαι δημιουργικός, παραγωγικός, αλλά και η διάθεση να συνεισφέρεται σε έναν δημόσιο οργανισμό ο οποίος έχει κάποιο στόχο δημόσιας πολιτικής, είναι κάτι το οποίο για εσάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γεφυρώσουμε και αυτόν τον ψεύτικο διχασμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεύτερον, στέκομαι στο γεγονός αυτό που μου είπατε, ότι συναντήσατε ικανούς δημόσιους υπαλλήλους, πρόθυμους, ενδεχομένως συνηθισμένους να δουλεύουν με άλλους ρυθμούς, οι οποίοι όμως δεν σας είδαν ως κάτι εξωτικό, ως ένα βάρος, ως ανθρώπους που τώρα τι ήθελε τώρα αυτοί να μας χαλάσουν τώρα τη σούπα, για να το πω λίγο απλά, αλλά κοίταξαν να πάρουν από εσάς και ήταν ανθρώπους οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν και να προσφέρουν. Όχι δηλαδή μία εργασία μόνο και μόνο για να πούμε ότι εργαζόμαστε για κάποιες απολαβές ή για να συμπληρώσουμε κάποια ένσημα. Τρίτον, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι βλέπω ότι η δημόσια υπηρεσία απασχόληση, όπως τη λέμε τώρα, ο παλιός ΟΑΕΔ, κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά ως προς την εξατομικευμένη προσαρμογή των δικών σας προτεραιοτήτων και του βιογραφικού σας σε σχέση με τις θέσεις τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε. Δεν είναι απλά δηλαδή μια τυπική διαδικασία, πάμε τώρα να βάλουμε τώρα κάποιον, αλλά γίνεται μια παραπάνω προσπάθεια το πάντρεμα αυτό να έχει πραγματική αξία. Και εδώ θέλω να πω ότι ο Σπύρος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, τον φέραμε έτσι από το εξωτερικό, του δώσαμε με πολλές δυνατότητες να μπορεί να διοικήσει αυτόν τον οργανισμό και βέβαια να πω και κάτι για τους συμβούλους, ότι έσπρωξα πολύ τον Υπουργό και τον Σπύρο να μπορούμε να δίνουμε πια πριν παραγωγικότητα ανάλογα με την απόδοση του κάθε συμβούλου. Διότι αυτή είναι μια πολύ μετρήσιμη δουλειά, πόσες θέσεις εργασίας μπορείς να καλύψεις και νομίζω ότι, ελπίζω ότι η κουλτούρα στον οργανισμό να αρχίζει σταδιακά να αλλάζει. Και τέταρτον, ναι, αυτό που είπατε, το δημόσιο έχει ακόμα αδυναμίες όσο στα μηχανογραφικά του συστήματα, όμως γίνεται με μεγάλη προσπάθεια, την ξέρετε και εσείς, ψηφιακού εξυγχρονισμού του κράτους που αφορά και τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το δημόσιο λειτουργεί και νομίζω ότι με γρήγορα βήματα καλύπτουμε το χαμένο έδαφος. Και πέμπτον, με μικρή άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η πρώτη μου δουλειά ήταν, τα πρώτα μου ένσημα τα κόλλησα το καλοκαίρι του 1991 δουλεύοντας στον ΟΑΕΔ τότε. Εξού και είμαι ασφαλισμένος πρώτου 92, γιατί έχω κάποια ένσημα από ένα καλοκαίρι που είχα δουλέψει στον ΟΑΕΔ το 1991. Ως διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, να σας ευχαριστήσω πέρα από την τιμή που έχετε κάνει να με τοποθετήσετε σε αυτή τη θέση, να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη και το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, το 12,5% που έχουμε σημαίνει ότι παραμένει μια πολύ σημαντική πληγή για τη χώρα μας η ανεργία. Και δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε να βάζουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να μειωθεί περαιτέρω. Το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας είναι να υπάρχουν δουλειές. Όσο και να θέλουν οι εργασιακοί σύμβουλοι να βοηθήσουν τους ανέργους, πρέπει να έχουν δουλειές για να τους κάνουν τη σύζευξη. Και γι' αυτό εμείς έχουμε επενδύσει τόσο πολύ στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που δίνουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αυτές τις θέσεις για να προσλάβουν τους ανέργους και να επιτύχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που ακούμε σήμερα. Πήραμε ένα πρόγραμμα με πολύ λίγες προσλήψεις, το βελτιώσαμε και σήμερα έχουμε 8.000 προσλήψεις σε 2 χρόνια.
είναι κομμάτι αυτής της συνεχούς βελτίωσης και της κουλτούρας που αναφέρατε, που προσπαθούμε να εμπεδώσουμε κάθε μέρα και καλύτερα, κάθε μέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εργασίας ηλικιακή διάκριση. 3 χρόνια σχεδόν που πάω να κλείσω σε αυτή τη θέση, το πόσες φορές έχω ακούσει αυτό το πρόβλημα είναι πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό. Ένα στατιστικό θα σας πω. Το 1/3 των ανέργων που είναι άνω των 55, συγγνώμη, το 1/3 των μακροχρόνια ανέργων είναι άνω των 55 ετών. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, η μακροχρόνια ανεργία αυξάνεται και η απόσταση από την αγορά εργασίας δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα για την επανένταξη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε νέες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης που στοχεύουν στους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών. Θα δημιουργηθούν 10.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, διότι η αλήθεια είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι που μπορεί να υπάρχει και αυτή η απορρόφηση σε βάθος χρόνου, διότι στο δημόσιο εξορισμό δεν μπορείς να προσλάβεις σε μόνιμες θέσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατά παρέκκληση κάθε άλλης διάταξης. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε για αυτή την πολύ δύσκολη περίπτωση των ανέργων άνω των 55 μακροχρόνιας ανεργίας, αλλά όπως έχουμε συζητήσει και με τους ωφελούμενους πριν έρθετε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουν αυτή την εμπειρία που αποκτούν για να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, να κοιτάξουν να ωφεληθούν από τα προγράμματα που θα βγάλουμε στον ιδιωτικό τομέα και σίγουρα εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες που έχουμε να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους, όπως ανακοινώσατε κι εσείς, να υπάρξει μια διεύρυνση ώστε περισσότεροι ωφελούμενοι να μπορέσουν να έχουν αυτή την ευκαιρία που έχουν εδώ πέρα όσοι είναι μαζί μας σήμερα. Υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούμε να κάνουμε. Το ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επενδύσει πάρα πολλά με τις πολιτικές της και με τη στήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι το δυνατό να συνεχίσουμε αυτό. Αλλά και εγώ, όπως εσείς, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ακούγοντας την καλή εμπειρία που είχαμε όλοι ωφελούμενοι με τις υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας, να προσπαθούμε να βρούμε δουλειά στον άνεργο και χαίρομαι πολύ που τουλάχιστον κάνουμε μια προσπάθεια που φαίνεται ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όταν άκουσα που μου είπατε ότι 7 χρόνια άνεργοι χτυπάει μια μέρα το τηλέφωνο και βρίσκουν δουλειά, εγώ που δεν το έχω ζήσει αυτό, προσπαθώ να καταλάβω πόσο ψυχολογικά εκείνη τη στιγμή και πόσο σημαντικό. Δεν το πίστευα. Να πω από διοικητικής πλευράς, αν δεν τελείωσε, Σπύρο. Ναι, ναι. Δύο δικές μου εμπειρίες για να δεις, Πρόεδρε, και την προστιθέμενη αξία αυτού του πράγματος στη διοίκηση. Είχα πάει πέρσι το Σεπτέμβριο στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλονίκης. Εγώ νόμιζα θα βρω υπαλλήλους του ΣΕΠ, έτσι. Βρήκα, εννοείται. Αλλά μπαίνω σε ένα γραφείο, λέει, ξέρετε, εγώ είμαι με το ειδικό πρόγραμμα. Ποιο ειδικό πρόγραμμα αυτό, τι ήσασταν πριν? Μηχανικός έκλεισε με την κρίση της περασμένης δεκαετίας στο γραφείο μου. Εσείς, λογιστής, είχα ένα θέμα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έβλεπες στα μάτια των ανθρώπων τη διάθεση να δουλέψουν, να έχουν αποτελέσματα, πράγμα που μου το επιβεβαίωναν και οι άλλοι συνάδελφοί τους από το δημόσιο τομέα. Ακόμη περισσότερο. Στον ΝΑΤ. Στον ΝΑΤ είχαμε πρόβλημα με τις συντάξεις. Έπρεπε να μηδενίσουμε, τα καταφέραμε τώρα. Πώς τα καταφέραμε? Μεταξύ των άλλων, διότι άνθρωποι σαν και εσάς, τους πήρε ο Τσακαρόπουλος εκεί πέρα ο διοικητής και οι οποίοι πέσαν με τα μούτρα, με σύστημα, με την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα, λογιστές βασικά και τέτοια επαγγέλματα, και οι οποίοι συνετέλεσαν πραγματικά αποφασιστικά στο να κλείσει το θέμα. Και είπα και στον Παναγιώτη του εξή, έχοντας αυτή την εμπειρία, στον ΕΦΚΑ να πάρει ανθρώπους από αυτό το πρόγραμμα. Γιατί? Διότι πέραν της εμπειρίας, μεταξύ των άλλων, μπορούμε και τους προσλαμβάνουμε αμέσως. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, να περιμένουμε να περάσουν κάποιοι μήνες. Φαντάζομαι η διαδικασία από τη στιγμή που εντοπίζεται μέχρι να αρχίσει η δουλειά, που ήταν πολύ γρήγορη. Δηλαδή, ζητάει ο ΕΦΚΑ, θέλω 50 ανθρώπους, τους έχει ένα μήνα. Άρα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Και με
μαθαίνουν και οι παλιοί να δουλεύουν κάπως όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό γιατί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί περισσότεροι. Δεν ξέρουν. Ξέρετε, είναι και ένας έμεσος τρόπος, όχι απλά μεταφορά τεχνολογία, αλλά και εκπαίδευση σε νέες διαδικασίες. Όλη η συζήτηση σήμερα στα καινούργια μοντέλα οργάνωσης έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να εντάξουμε αυτό που αποκαλούμε εν τη ευρεία ενία και μερικές φορές παρεξηγήσιμα διαφορετικότητα. Τι κάνουμε ουσιαστικά εδώ πέρα, φέρνουμε ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες σε μια ομάδα. Και τους λέμε τώρα, για να δούμε τώρα πώς μπορεί να δουλέψει αυτό. Αν σπάσουμε την αρχική καχυποψία, τότε αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την παραγωγικότητα. Και από τις διαφορετικές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε εμείς, ξέρετε πάντα, όταν κάνουμε τις συζητήσεις μας, είναι ότι όλοι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Σας διαβεβαιώνω, φαντάζομαι ότι, ότι όταν πάτε σε μια θέση δεν σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με έναν άνθρωπο που μπορεί να κοιτάει το ίδιο πρόβλημα 20 χρόνια και έχει μάθει να σκέφτεται και να το βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Και ξαφνικά, αν έχει, και εγώ πιστεύω, εγώ διατέλεσα υπουργό διοικητική μεταρρύθμιση και πάντα έλεγα ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη από την εμπειρία μου τότε στις δυνατότητες των δημοσίων υπαλλήλων. Άμα του πεις του άλλου, μήπως πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Δεν έχει κανένα λόγο να μην το ακούσει. Άρα αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και έτσι δεν το είχα αντιληφθεί όταν έτσι διάβαζα το υλικό για το πρόγραμμα αυτό. Είναι ακριβώς πώς αυτή η όσμωση μπορεί να είναι προς όφελος όλων. Των δημοσίων υπαλλήλων, διότι θα μπουν με διαφορετική ματιά, της υπηρεσίας τελικά, αλλά και των ωφελωμένων, διότι αισθάνονται ότι συνεισφέρουν και βελτιώνουν την παραγωγικότητα της υπηρεσίας στην οποία έχουν τοποθετηθεί. Πολύ έντονα, πολύ έντονα. Δηλαδή, καταφέραμε και περάσαμε, ας πούμε, καλύτερη μηχανογραφική λειτουργία, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, άστε χαρτούρα, πάρε με ξελόφιλο, φτιάξτε, δεν είναι δύσκολο να σου δείξω. Ναι. Ακόμα πέρα από τα συστήματα, δηλαδή αυτό ακριβώς που λέτε. Πάντως αυτό που είπατε για τα συστήματα. Ακούσουν, ακούνε, ζητάνε. Είναι βίκο, δηλαδή θέλει να κάνει. Εξάλλου, το άλλος κάνει μια δουλειά. Αν υπάρχει καλύτερος τρόπος και βελτιώσει την παραγωγικότητά του. Ωφελούμενοι είμαστε όλοι. Και αυτός και ο ίδιος είναι ωφελημένος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αν τελειώσει πιο γρήγορα, θα φτάνει περισσότερη δουλειά, θα αισθάνεται καλύτερα. Του μεταφέρεις και τη λογική ότι στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να έχει μια διαφορετικότητα σχεδόν καθημερινή. Δηλαδή ότι πρέπει ό,τι τυχαίνει να βρει και ένα νέο τρόπο, ένα εργαλείο να κάνει καλύτερα. Οπότε του περνά λίγο και όταν το βλέπει είναι πολύ ευχαριστημένο. Και οπότε έχουμε φτάσει, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις σχέσεις με τους συναδέλφους. Η πιο ευρύ έννοια, όπως λέγαμε για τα συστήματα και τις πληροφορίες, ουσιαστική βοήθεια πρωταρχική ήταν η πλατφόρμα του ΑΕΠ, που είχε τρομερή ευελιξία, που μπήκε το βιογραφικό, που έβλεπες πράγματα που μπορούσες να διορθώσεις, ατομικά στοιχεία να κάνεις, δηλαδή αρχίσαν όλα και γινόντουσαν τόσο οικεία, που πραγματικά αυτό βοήθησε, ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για τη μετέπειτα αξιολόγησή μας από τους εργασιακούς συμβούλους. Ήταν πάρα πολύ κομβικό σημείο αυτό. Και βέβαια αυτό που είπε ο Σπύρος έχει μεγάλη σημασία. Έχουμε πολλούς πόρους αυτή τη στιγμή διαθέσιμους από το Ταμείο Ανάκαμψης για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Εκ των οποίων ένα σημαντικό κομμάτι θα κατευθυνθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την λιακή διάκριση στην αγορά εργασίας. Σκεφτόμουν αυτό το οποίο έλεγε, ότι αν εγώ ήμουν στον ιδιωτικό τομέα και είχα και ένα παραπάνω κίνητρο αυτή τη στιγμή. Πού θα το δώσουμε, να προσλάβω κάποιον άνθρωπο με μια μερικώς επιδοτούμενη θέση εργασίας, γιατί να μην προσλάβω κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία τη δικιά σας, έχοντας περάσει για 2 χρόνια και από το δημόσιο. Τι θα μου έλεγε εμένα αν ήμουν εργοδότης. Το δεύτερο άνθρωπο θα σε ηθιά, θα το βλέψει. Το πρώτο. Άρα έχω ξεπεράσει την ανησυχία τώρα προσλαμβάνω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κουρασμένος, είναι πώς το λένε, άρα έχει διάθεση να δουλέψει, έχει διαφορετικές εμπειρίες και έρχεται και με μια καλή σύσταση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θα σκεφτόμουν αυτόματα, ωραία, έχουμε 8,5 συν 6,5, πάμε να χτίσουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα, να έρθουμε να κολλήσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε ένα πρόγραμμα πια στον ιδιωτικό τομέα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουμε είναι ακριβώς, είπαμε, τους νέους που δεν έχουν καθόλου εμπειρία στην αρχή και στο τέλος τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Ναι. Δηλαδή οι πιο δύο δύσκολες ομάδες που αντιμετωπίζουμε ως ΔΥΠΑ να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά είναι αυτοί που δεν έχουν καθόλου εμπειρία και δυστυχώς αυτοί που έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Οπότε
αυτή η γέφυρα που λέτε στο τέλος του προγράμματος είναι αυτό που θέλουμε να χτίσουμε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η εμπειρία που αποκτήσαν, που επανενεργοποιήθηκαν μετά από τόσα χρόνια και ξανασυνδέθηκαν με την αγορά εργασίας, να μπουν τώρα ξανά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω ότι η Κωστή για μένα ήταν πραγματικά αποκαλυπτική με την καλή έννοια αυτή η συζήτηση σχετικά με τα ωφέλη του, του προγράμματος. Εγώ η κατεύθυνση που θα σας έδινα είναι πρώτον, σαφώς πρέπει να το διευρύνουμε και σαφώς ακόμα πιο σημαντικό. Θα πρέπει να χτίσουμε από τώρα να σκεφτόμαστε τη γέφυρα ώστε να κάνουμε τη μετάβασή σας στον βαθμό που θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε και πιστεύω ότι πολλοί από τους ωφελημένους θα θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ συμπλήρωσα τα χρόνια που μπορεί να θέλω να, για διάφορους λόγους να σταματήσω, να κάνουμε, να κάνουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα το οποίο να κουμπώνει πάνω στην εμπειρία την οποία έχετε αποκτήσει αυτή τη διετία. Αυτό θα κάνουμε. Και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και την παρουσία σας και το ενεργό ενδιαφέρον σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Υπάρχει ένα στερεότυπο, ξέρετε, στην Ελλάδα, ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο κάποιων συγκεκριμένων ιδεολογικών χώρων. Νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει έμπρακτο ότι αυτό δεν ισχύει. Γι' αυτό και προκαλέσαμε μια πολύ, σας συνιστώ να την παρακολουθήσετε, μια συζήτηση εφόλησης σύλλησης στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, που θα μας δοθεί η δυνατότητα μαζί με τον Υπουργό να παρουσιάσουμε όλο το εύρος της κοινωνικής μας πολιτικής, η οποία πηγαίνει πολύ πέρα και πάνω από τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Αλλά αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και παντρεύουμε τρία πράγματα. Πολιτική βούληση, τεχνογνωσία, η οποία υπάρχει και στο Υπουργείο και στη δημόσια επιχείρηση, στη ΔΥΠΑ, αλλά και ταυτόχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί παλιά μπορεί να είχαμε λεφτά και να μην ξέραμε πώς να στείλουμε ένα πρόγραμμα ή να μην υπήρχε το ενδιαφέρον. Άρα η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης σε συνδυασμό με μια κατεύθυνση από την πολιτική ηγεσία, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, από το RRF αλλά και από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να πάμε τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ένα άλλο επίπεδο και αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάνετε τον κόπο να έρθετε σήμερα. Ήταν πολύ, πολύ διαφωτιστική η συζήτηση, νομίζω, και για σένα, Κωστή. Από τις προσωπικές ιστορίες και για σένα, Σπύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και σε εσάς, καλή δύναμη στο έργο σας.